Απορείτε γιατί είμαι έτσι ντυμένος, swag, street style. Κι εγώ απορώ. Αλλά είναι προς τιμή της Κατερίνας Τσιτικούδη, της μεγαλύτερης street styler της Ελλάδας. Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, εγώ καλά είμαι, ελπίζω και εσείς. Σήμερα από ό,τι καταλάβατε θα κάνω ένα βίντεο που μου είχατε ζητήσει και εσείς και ήθελα πολύ καιρό να κάνω. Και αυτό είναι το τι μου έμαθε η Κατερίνα Στικούδη. Τόση πολύ γνώση, πάμε να τη μοιραστώ μαζί σας. Κατερίνα Στικούδη μου έμαθε ότι είναι πολύ δύσκολο να την κατακτήσεις. Σχεδόν ακατόρθωτο θα έλεγα. Όλα θα γίνουν, θα μπεις στη ζωή μου, αρκεί να σ' αρέσει. Ναι, γιατί σε ποιον αρέσει η μουσική της για να μπήκε στη ζωή της? Ναι. Η Κατερίνα όμως, περιμένετε, γιατί περιμένετε. Η Κατερίνα μου έμαθε ότι είναι καλό να είσαι ρατσιστής με κάποιες ομάδες ατόμων, συγκεκριμένα με τους κοντούς ανθρώπους, να είσαι όσο ρατσιστής θες. Δεν μπορείς να με φτάσεις, δεν μπορείς να με πιάσεις. Αλλά μη παίρνω, είναι κι εσύ πιο χαμηλά. Επειδή όμως ζούμε στο 2015 και όπου και αν κοιτάξετε γύρω σας, σε Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook υπάρχουν τα hashtag, το δίες και μια λέξη μετά, η Κατερίνα μου έμαθε πώς να χρησιμοποιώ hashtag παντού. Μάθε με, ψάξε με, μίμω. Σε κάθε καζίνο, Vegas, το παδίνω. Σέγας, κάνε μόκο, σέβας. Κατερίνα όμως μου έχει μάθει και να χορεύω, αλλά και ταυτόχρονος να μην είμαι και ρατσιστής με girl action. Σίζωρη. Κατερίνα όμως θα μπορούσε να είναι και life coach, γιατί ξέρει να σου αναφτερώνει το ηθικό. Ξέρει να σε αποθεώνει, ξέρει να σε κάνει να νιώθεις ότι οι άλλοι σε βλέπουν από μακριά, ρε φίλε. Φοράνε γυαλιά, μοιοπικά για να με δουν τόσο μπροστά, τους μοιάζω μίλια μακριά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή κάνω βίντεο στο YouTube αντιμετωπίζω και haters. Όπως και ο καθένας εκεί έξω, απλά όσοι κάνουμε και YouTube σίγουρα αντιμετωπίζουμε και περισσότερο. Η Κατερίνα λοιπόν που έχει και αυτοί haters, μας έχει μάθει πώς να αντιμετωπίζουμε τους haters. Λίγημα ενοχλητή για μένα, στοίχημα πάλι βλέμματα στραμμένα. Μόνο τον πύρι 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 σαν τη μέλη σας στη γύρι με ζαλίζουν, μα στο τέλος δεν τους κάνω το χατήρι. Τώρα έτσι να περάσουμε λίγο στα πιο προσωπικά, γιατί η Κατερίνα μου έχει μάθει 6 εκατομμύρια τρόπους για να κάνω σεξ. Υπάρχουν 6 εκατομμύρια. Μπράβο μου, όχι μπράβο μου. Ναι, γιατί εντάξει τώρα, το σεξ μετράει. Ποιος έχει χρόνο για αγάπες και μαλακίες, δηλαδή. Είναι πολύ κλισέ όλα αυτά. Η αγάπη κλισέ. Πάντως πέρα από την πλάκα, εγώ γουστάρω στην κουδάρα, πέραν από τον προφανή λόγο. Αλλά και επειδή βγάζει decent τραγουδάκια έτσι ωραία, μουσικούλα, στιχάκια έτσι. Καλά, αλλά ο κύριος λόγος που γουστάρω στην κουδάρα είναι γιατί δεν έχει αφήσει τόσα χρόνια να την επηρεάσει αυτό το κακό που έχουν οι Έλληνες, αυτή η τάση μαζοποίησης που είναι της μόδας, ας πούμε, να κράξουμε στην κούδη, πάμε 8 εκατομμύρια Έλληνες, 11 είμαστε, αλλά εντάξει δεν υπολογίζω τους γέρους, βέβαια οι γέροι είναι περισσότεροι από τους νέους, άρα 6 εκατομμύρια, όχι. Ωραία μαθηματικά, μάγκας, ναι. Άρα 5 εκατομμύρια Έλληνες πάμε να κράξουμε τη Στικούδη γιατί είναι της μόδας. Εντάξει, μπορεί στην αρχή η κοπέλα να μην ήταν εκεί πιο γαμάτη, ούτε φωνητικά, ούτε από στίχους, ούτε από τραγούδια, ούτε από βίντεο κλιπ, ούτε από τίποτα. Αλλά φαίνεται η πορεία της. Δηλαδή, άμα δεις τα βίντεο κλιπ τα τωρινά της, είναι καλύτερα από το 98% των Ελλήνων που βγάζουν βίντεο κλιπ αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό την παραδέχομαι, γιατί οι άλλοι στη θέση θα τα είχαν παρατήσει. Αλλά η Κατερίνα έχει. Καρύδια, καρύδια. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα like και subscribe στο κανάλι μου για να δείτε όλα τα βίντεο που θα έρθουν στις επόμενες μέρες, γιατί έχω μια αίσθηση ότι θα είναι αρκετά. Θα δείξει, μην παίρνω και όρκο, μην παίρνω και όρκο, δεν παίρνω, πάτε εσείς για μένα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ό,τι έχω από social media για να με ακολουθείτε εκεί και να δείτε πότε βγαίνει καινούριο βίντεο, αλλά και στο Snapchat συγκεκριμένα να βλέπετε και τι κάνω όλη την ημέρα, γιατί σας νοιάζει.
Τι ωραία που τα περνάμε. Με ένας επώνυμος αλκοολικός και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, swag, street style, φίλοι μου, και bye!